σημαντικό φιλικό με ομάδα Super League 1 από έναν νικητή. Τι συμπεράσματα βγάζει ο κόουτς από αυτό το πολύ δυνατό τεστ? Το συμπέρασμα είναι ότι για ακόμη ένα παιχνίδι είχαμε καλό συνδυαστικό παιχνίδι. Βεβαίως είδαμε κάποια θέματα απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο που πρέπει να δουλέψουμε αυτή τη βδομάδα. Κυρίως όταν ο αντίπαλος μας πρέσαρε ψηλά, δεν βγάλαμε τόσο εύκολα την μπάλα από την άμυνα που θέλουμε εμείς να χτίζουμε παιχνίδι από πίσω. Παρ' όλα αυτά είναι ένα καλό φιλικό με ένα δυνατό αντίπαλο, ένα αξιόλογο αντίπαλο. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλή, εκτός από το χρονικό σημείο του δεύτερου ημίχρονου εκεί, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Νομίζω ότι δεν είχαμε καθαρό μυαλό στο να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα, να παίξουμε. Κάναμε μερικά λάθη. Όμως έχω ξαναπεί ότι τα φιλικά είναι για να βελτιώνουμε τα λάθη μας. Γενικά όμως η εικόνα είναι πάρα πολύ θετική από όλους τους ποδοσφαιριστές. Έχανε 70 λεπτά κάποιοι παίκτες, να πάρουμε χρόνο συμμετοχής περισσότερο στο παιχνίδι που θα παίξουμε το φιλικό το Σάββατο. Να πάρουν οι επόμενοι παίκτες, οι άλλοι παίκτες 70 λεπτά ώστε να είναι έτοιμοι. Είμαι χαρούμενος γιατί έχω εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, εξαιρετικούς χαρακτήρες, παίζουν όλοι για την ομάδα. Χτίζουμε νοοτροπία ακόμη και τα φιλικά, νοοτροπία νικητή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχεις την νοοτροπία αυτή και να μπεις καλά στο πρωτάθλημα που περιμένουμε να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Βλέπουμε και κάτι το οποίο το είχατε δουλέψει την περασμένη εβδομάδα. Ότι κάποιοι παίκτες που μπήκαν πιο αργά, σταδιακά φύγουν και βλέπουμε ότι και ο Μαρκόφσκι και ο Βόσο έπαιξε σήμερα ήταν πολύ πιο βελτιωμένοι από το προηγούμενο μάτι. Δικαιώνεται. Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει έρθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες όπως είναι ο Μαρκόφσκι. Είναι φυσιολογικό εβδομάδα με τη εβδομάδα να βρίσκει το ρυθμό του. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ότι περιμένουμε να βοηθήσει. Επίσης και ο Θανάσης ο Καραγκούνης και ο Ριτιέρ και ο Πάτρικ που είχε μείνει αρκετά πίσω με ένα μικρό πρόβλημα, αλλά τον άφησε δύο εβδομάδες. Οι δύο εβδομάδες στην προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι normal το να έρθουν να βρουν το ρυθμό τους. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς. Το πρόβλημα σίγουρα θα είναι δικό μου. Γιατί έχω εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και βάθος στο ρόστερ. Αλλά το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να ξεκινήσουμε καλά, να βγούμε καλά στο πρωτάθλημα και να το τελειώσουμε.